Νίκος Μαρατζίδης είναι μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Νίκο, για να παρουσιάσουμε την τακτική μας έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη μας κάρτα, στην οποία αποτυπώνεται η άποψη των πολιτών για την ακολουθούμενη στρατηγική διαπραγμάτευση. Αν είναι σωστή ή όχι, είδαμε και την ταυτότητα. Βλέπουμε και την ταυτότητα της έρευνας αυτής. Ναι, η έρευνα έγινε 16-17 του μηνός, σε 1000 άτομα δείγμα, πηγαίνουμε κατευθείαν στην ουσία. Στο θέμα της ακολουθούμενης τακτικής διαπραγμάτευσης, η πλειοψηφία συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση, σε ποσοστό 56% λέει ότι είναι σωστή. Η τάση είναι πτωτική σε σχέση με την προηγούμενη, κατά περίπου 4 με 5 μονάδες ήταν στο 60,5. Ακριβώς, να εδώ βλέπουμε και την διαχρονική εξέλιξη αυτού του δείκτη. Πάμε παρακάτω από την εικόνα που έχετε σχηματίσει μέχρι σήμερα. Τι θα λέγατε, πως η κυβέρνηση Τσίπρα δείχνει αποφασισμένη να εφαρμόσει το σύνολο των προεκλογικών της υποσχέσεων? Εδώ τι βλέπουμε, Νίκο? Και εδώ έχουμε μια πλειοψηφία που συμφωνεί με αυτήν τη διατύπωση και εκτιμά σε ποσοστό 56% ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το σύνολο των υποσχέσεών της των προεκλογικών. Και εδώ υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Είναι λίγο ανωδικό σε σχέση με το του προηγούμενου μήνα, κατά 3 περίπου μονάδες. Απέχει βέβαια από το 75, αλλά είναι πολύ ψηλά, συνεχίζει να είναι ψηλά. Είναι συντριπτικό πάντως το ποσοστό στήριξης στην κυβέρνηση στις τάξεις των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εδώ αυτοί που πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις της είναι 3 στους 4, το 75% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αυτή την άποψη, πράγμα που δηλώνει για αυτούς το βαθμό αισιοδοξίας και ανανέωσης κατά κάποιον τρόπο της εμπιστοσύνης τους. Συζητήθηκε πολύ τις προηγούμενες ημέρες μια δήλωση του Γιάννη Βαρουφάκη από την Ιταλία, Νίκο, ότι δηλαδή είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να καθυστερήσει κάποιες από τις προεκλογικές εξαγγελίες, αν είναι να τα βρει με τους Ευρωπαίους. Αυτό αφορά το επόμενο ερώτημα που θέσατε στους πολίτες. Αυτό, σε αυτό το ερώτημα και εδώ το ποσοστό είναι 72%, 72,5% των πολιτών που συμφωνούν με αυτό. Δηλαδή ότι θα υπάρχει μια καθυστέρηση στην εφαρμογή των προεκλογικών εξαγγελιών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Να δούμε το επόμενο εύρημα που έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουν οι πολίτες για την οικονομική κατάσταση, την δική τους οικονομική κατάσταση, Νίκο. Εδώ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και θα έλεγα από μία άποψη ότι είναι το πρώτο ουσιαστικό γκρίζο στοιχείο για την κυβέρνηση. Εδώ η πλειοψηφία του 39% δηλώνει ότι η κατάσταση οικονομική για τον οικοκυριό της θα είναι χειρότερη τους επόμενους 12 μήνες, τον επόμενο χρόνο. Αντίθετα, αισιόδοξη δηλώνει ένα 25% που εκτιμάει ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η ατομική. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, Ασία, να δείξουμε διαχρονικά την εξέλιξη αυτή. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι εκτινάχθηκαν οι απεσιόδοξοι, που τον Φεβρουάριο ήταν στο 16% όπως φαίνεται εδώ, τον Γενάρη ήταν στο 27%, δηλαδή ήταν μεν ψηλά, αλλά όχι τόσο ψηλά, και εδώ φτάνουμε στο 39%, ενώ έχουν πέσει οι αισιόδοξοι από το 30 στο 25, και έχει πέσει βέβαια και αυτό το ποσοστό των ανθρώπων που λέγανε ούτε θα καλυτερεύσει ούτε θα χειροτερεύσει, και τώρα είναι στο 27%. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δείχνει το κλίμα ανησυχίας που περνάει από την οικονομία στον πολίτη. Και θα έλεγα ότι είναι η πρώτη ουσιαστικά, αν μπορώ να το πω έτσι, το μαύρο στίγμα, η μαύρη πινελιά στην θετική εικόνα που απολαμβάνει η κυβέρνηση από την κοινή γνώμη μέχρι τώρα. Και πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η εξέλιξη στην άποψη των πολιτών γύρω από έναν δείκτη που κάθε φορά παρουσιάζουμε, το συνέστημα απέναντι στην προοπτική μιας πιθανής εξόδου από το ευρώ. Να δούμε λοιπόν τις μεταβολές που έχουμε σε σχέση με την προηγούμενη έρευνά μας, το προηγούμενο 15ήμερο. Εδώ το βασικό συνέστημα που είναι πλειοψηφικό είναι ο φόβος. Ο φόβος ανεβαίνει όλο αυτό το διάστημα. Εδώ βλέπουμε μόνο τον τελευταίο μήνα
και ανέβηκε λίγο από το 42,5 πήγε στο 43,5. Το άλλο που ανεβαίνει όλο αυτό το διάστημα σταδιακά είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά που λέει ότι δεν μου προξενεί κανένα συνέστημα γιατί απλούστατα θεωρώ ότι θα είναι το ίδιο πράγμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς το ίδιο μου κάνει. Αν, ναι. Αυτό τώρα είναι 26%, ήταν 23,5. Αν το αθροίσουμε με το 14,5 των πολιτών που λένε ότι το θέλουν, δηλαδή τους προξενεί ελπίδα αυτό το συνέστημα, μας κάνει ένα 40%. Άρα θα έλεγα φόβο 43,5 από την μία. Σχεδόν ισοπαλία. Ελπίδα ή αδιαφορία 40% από την άλλη. Σαν να μοιραζόμαστε, σαν να πολλώνεται η κοινωνία μου μοιάζει. Τώρα, ρωτήσατε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τους πολίτες και για μια σειρά γεγονότων που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, Νίκο. Ας τα δούμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της σύστασης Επιτροπής Διεκδίκησης Γερμανικών Αποζημιώσεων. Πώς το βλέπουν οι πολίτες συνολικά, πώς το βλέπουν και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα. Εδώ έχουμε 82%, δηλαδή 8 στους 10 συμφωνούν, το θεωρούν, τους έκανε καλή εντύπωση. Το ποσοστό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη μεγαλύτερο, 9 στους 10 θεωρούν θετική αυτήν την απόφαση. Η απελευθέρωση μεταναστών τώρα από το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας. Εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που δείχνει σαν να υπάρχει, ας μου επιτραπεί να βγω από τα στενά όρια του τι βλέπουμε, σαν να υπάρχει μια συμβατότητα στην κουλτούρα των ψηφοφόρων και του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβανομένου με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Μόνο το 25% λέει ότι του έκανε καλή εντύπωση. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει λίγο στο 35%. Είναι μειοψηφικό, 63% στο σύνολο της κοινωνίας και 53% στο σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι τους έκανε κακή εντύπωση η απελευθέρωση των μεταναστών. Και σε ένα θέμα όχι πολιτικής, αλλά ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ τις τελευταίες μέρες, να δούμε την άποψη των πολιτών, που ήταν η φωτογράφηση του κ. Βαρουφάκη με τη σύζυγό του στο περιοδικό Περιμάτς. Ναι, είναι ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ, σχολιάστηκε πολύ έντονα. Πώς αποτυπώθηκε στην κοινή γνώμη αυτό? Ένας στους δύο λέει ότι είναι κακή, του έκανε κακή εντύπωση. Δεν διαφοροποιείται το ποσοστό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο 45%. Μόλις ένας στους τέσσερις, 22% και 27% μας λέει ότι του έκανε καλή εντύπωση. Θα κλείσουμε τώρα, Νίκο Μαρατζίδη, με ένα πείραμα, αν μου επιτρέπεις να πω, που κάνατε σε αυτή τη μέτρηση. Διερευνήσατε τις αντιδράσεις των πολιτών σε κάποιες τοποθετήσεις πολιτικές βάσει της γνωστοποίησης της πηγής. Στη μία περίπτωση βάλατε το ερώτημα ξερό σκέτο, στην άλλη περίπτωση βάλατε και την πηγή αυτού που διατύπωσε αυτή την άποψη. Το ένα είναι ότι τα πειράματα είναι η τελευταία λέξη της μόδας, αν μου επιτρέπεις, στην έρευνα πολιτικής συμπεριφοράς. Αυτή η ιδέα ανήκει στον κύριο Κωνσταντινίδη, που πρέπει να πω ότι επιμένει εδώ και καιρό και μου έχει φάει τα αυτιά να τις βάλουμε. Έχει απόλυτο δίκιο και έβγαλε πολύ ωραία πράγματα. Ας δούμε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πείραμα. Να δει ο κόσμος ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος. Ερώτημα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι η Ελλάδα έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από τις δυνάμεις της? 8 στους 10 λένε συμφωνούμε. Στους μισούς πολίτες ρωτήσαμε αυτό, στο μισό δείγμα. Πάμε εδώ να δούμε οι άλλοι μισοί τι είπαν. Ναι, στο ερώτημα που αποδίδεται πια στο Wolfgang Schäuble. Ανήκει στον κύριο Schäuble. Ο κύριος Schäuble το είπε πριν από λίγες μέρες. Εδώ λοιπόν στους άλλους μισούς είπαμε ότι ο κύριος Schäuble δήλωσε ότι η Ελλάδα έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από τις δυνάμεις σας, τις δυνάμεις της. Συμφωνείτε ή όχι? Πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Πρώτον, ότι σε ποσοστό 80% η ελληνική κοινωνία αποδέχεται αυτό το στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η επίδραση του ονόματος του κυρίου Schäuble ουσιαστικά φέρνει κάποιες αντιδράσεις. Δηλαδή, ένα κομμάτι από αυτόν που μας είπανε ναι χωρίς την αναφορά του ονόματός του, τώρα εδώ λένε ότι διαφωνούν.
Προσοχή όμως, παρόλα αυτά, το ποσοστό που λέει ότι συμφωνεί συνεχίζει να είναι πλειοψηφικό, είναι και στην δεύτερη κάρτα 59%, δηλαδή πάρα πολύ ψηλό. Άρα εδώ που σημαίνει ότι ένα με διπλό έβριμα, ή χωρίς Σόιμπλε, έτσι είναι διπλό έβριμα ακριβώς. Πείραμα νούμερο 2. Εδώ το πείραμα νούμερο 2 είναι μια δήλωση του Πρωθυπουργού ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εν τέλει και δεν γίνουν αποδεκτές οι ελληνικές προτάσεις, η χώρα θα κινδυνεύσει με πολιτική αποσταθεροποίηση. Όταν το είπαμε χωρίς αναφορά σε ποιος το είπε, περίπου μισή-μισή είναι, έτσι δεν είναι, 48 με 45. Όταν το αποδώσατε στον κύριο Τσίπρα. Όπως θα δούμε την επόμενη κάρτα, είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, δήλωσε ότι η χώρα κινδυνεύει με αποσταθεροποίηση αν δεν γίνουν αποδεκτές οι ελληνικές θέσεις. Εδώ βλέπουμε ότι αυτοί που συμφωνούν είναι πολύ περισσότεροι, φτάνουν στα 2-3%. Αυξήθηκε κατά 17%. Είχε θετική επίδραση η παρουσία του ονόματος του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Ένα από τα συμπεράσματα, γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλή ώρα, αλλά δεν έχουμε χρόνο, έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πώς διατυπώνονται οι ερωτήσεις, τι απαντήσεις περιμένουμε να δούμε. Και εδώ φαίνεται αυτό το πράγμα.